Θα πάμε στον πρόεδρο των Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, τον κύριο τον Περδίκη, για να δούμε βέβαια τις εξελίξεις. Σήμερα έχουμε το σημαντικό. Μπορεί να είναι άτυπο, μπορεί να είναι χωρίς ατζέντα όπως λέει ο Τατάρ, αλλά δεν πάβει να είναι σημαντική η συνάντηση σημερινή. Να δούμε τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση και γιατί ο πρόεδρος πάει αισιόδοξος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα κύριε Περδίκη. Καλημέρα αγαπητέ Αντρέα. Έχετε σήμερα την τιμητική σας ως οικολόγοι, την παρέα μας. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, σε αυτή την τριμερή την οποία εμείς επιζητήσαμε μεταμανίας, πάει λέει αισιόδοξο. Ο Τατάρ χθες δήλωνε ότι αν δεν γίνουν κάποια πράγματα, εμείς δεν του κουνάμε ρούπι από τις θέσεις μας και είναι μια συνάντηση χωρίς ατζέντα. Τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση τη σημερινή, αγαπητέ μου Γιώργο Περδίκη? Αγαπητέ φίλε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια διαφορετική εικόνα από τις δύο πλευρές. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, η οποία πραγματικά δεν κατάλαβα που στηρίζεται αυτή η αισιοδοξία, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι δηλώσεις τουλάχιστον, επίσημες δηλώσεις του κυρίου Τατάρ, οι οποίες συνεχίζουν να μιλούν για την επιδίωξη της κυριαρχίας, της ξεχωριστής κυριαρχίας, και τα τρία αλφα που ζητά, τα ζητά μέσα στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης, δηλαδή της ξεχωριστής κυριαρχίας για τις δύο κοινότητες της Κύπρου. Προφανώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης, γλώσσα λαθάνουσα θα μου πείτε, ναι, έτσι, ναι. Δεν διαφορετική σε πολλά θέματα. Κάνει ένα παιχνίδι επικοινωνιακό από τη δική του πλευρά, προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη στην Κύπρο, τους Ελληνοκύπριους, ότι η πολιτική του στο Κυπριακό έχει παράγει καρπούς. Ακούτε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου και άλλους προσώπους της κυβέρνησης να μιλούν για επιτυχία, ότι και μόνο αυτή η σύγκληση της άτυπης αυτής συνάντησης η κυβέρνηση προσπαθεί να την παρουσιάσει ως επιτυχία. Με διάφορα αφηγήματα, προβάλλει διάφορα αφηγήματα, όπως για παράδειγμα ότι μέσα σε ένα δύσκολο και δυστοπικό διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους, τάχα μου ο κύριος Κουτέρετς βρήκε το χρόνο, γιατί βεβαίως τον πείσαμε με τη στάση μας ως Ελληνοκύπροι και ως Νίκος Χριστοδουλίδης, ότι πρέπει να ασχοληθεί και με το Κυπριακό, και το γεγονός ότι ασχολείται με το Κυπριακό, ήδη προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά η κυβέρνηση. Εντάξει, θα μπορεί, Γιώργο μου, θα μπορεί κάποιος να σου πει ότι κύριε, μετά το κράτος Μοντανά, μετά την απόλυτη σιωπή για 8 χρόνια, εμείς κάναμε διάφορες κινητοποιήσεις, ήρθε η κυρία εδώ ο Ολγκίν, υπήρχε μια κινητικότητα, μπορεί να μην είχε αποτέλεσμα, αλλά έχει μια κινητικότητα, τώρα πάμε σε τριμερή, τα πιστώνουν στην κυβέρνηση αυτά. Ναι, έτσι είναι η εικόνα. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει ένα Τατάρ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει συμβεί αυτό το πάγωμα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι υπεύθυνος για αυτό το πάγωμα των διαπραγματεύσεων είναι οι Ελληνοκύπροι. Εγώ θεωρώ ότι υπεύθυνος είναι η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Και εδώ είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος που φαίνεται ότι την αγνοούμε ή δεν θέλουμε να τη δούμε. Είναι ο Τατάρ και η τουρκοκυπριακή ηγεσία σχεδόν στο σύνολό της, με μόνη εξαίρεση το τουρκικό ρεπουμπλικανικό κόμμα, οι οποίοι ξεκάθαρα πλέον μιλούν ότι θέτουν ένα τέλος στη συζήτηση για την Ομοσπονδία, δεν συζητούν πλέον για Ομοσπονδία, μιλούν καθαρά πλέον για την ύπαρξη δύο κρατών. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ Άντρεα. Αυτό είναι η απάντηση στην εξέλιξη που είχαμε στο Grand Montana, που είναι μια φυσική εξέλιξη, όπου πλέον η διεθνής κοινότητα με το πρόσωπο του κυρίου Κουτέρες είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνέχιση στην Κυπριακή Δημοκρατία με την ύπαρξη των ξένων εγγυήσεων και την παρουσία στρατευμάτων. Από τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα κατέληξε σε αυτήν τη θέση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την Τουρκία από το να επιδιώξει τη χωριστή κυριαρχία. Ερχόμενη σε μια θέση που δυστυχώς την ακούσαμε και από Ελληνικύπριους πολιτικούς,
Τα δύο κράτη. Δηλαδή τα δύο κράτη, έτσι. Άμα έχει ένα κράτο που είναι καθαρά τουρκικό στο βορρά, αυτό το καθαρά τουρκικό κράτο ή οτιδήποτε άλλο μόρφωμα μπορεί να χαρακτηριστεί, φτάνει να έχει την κυριαρχία του, μπορεί να έχει εγγύησεις από την Τουρκία, μπορεί να έχει στρατεύματα που να σταθμεύουν από την Τουρκία. Είναι τα βασικά στοιχεία μιας λύσης στο Κυπριακό, όπως την αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι από δεκαετίες. Και παραπέμπω και στο πολύ, έτσι, για να επιθυμίσουμε λίγο και την ιστορία του Κυπριακού, το χτεσινό ντοκιμαντέρ που έδειξε τηλεόραση σας, τον Παπαχελά, που παρουσίασε και ντοκουμέντα ότι η διπλή ένωση, η διχοτόμηση, ήταν η απόφαση της Τουρκίας από τη δεκαετία του 60. Φοβάμαι ότι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, ο στόχος αυτός θα πάει ακόμα πιο πίσω. Θα πάει στη δεκαετία του 50, όπου με την γνωστή έκθεση του Νιχάτε Ρίμ, ο στόχος της Τουρκίας είναι η πλήρης κατάληψη της Κύπρου, η επανακατάληψη, όπως έλεγε, της Κύπρου. Και εδώ είναι που βαδίζουμε πλέον προς επικίνδυνα μονοπάτια. Εντάξει, Γιώργο μου, πέρα, σίγουρα το έχουμε ξαναπεί, το κλειδί το κρατάει η Άγκυρα και αφήνει βαρύνει την Άγκυρα, την Τουρκία, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όμως, πέρα από τις δικές μας ευθύνες, γιατί και εμείς έχουμε ευθύνες, πάρα πολλές, βλέπουμε και ένα γενικό γραμματέα, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει στη ζυγαριά την ίδια, να βάλει στα ίδια την ίδια ζυγαριά και τους δύο, θήτη και θύμα, ενώ δεν το κάνει το ίδιο στο Ισραήλ, εκεί παίρνει θέση, και εδώ αφήνει, εδώ και καιρό, τον Τατάρ και τον Ερντογάν να μιλάνε για δύο κράτη, χωρίς να το κόψει από την πρώτη στιγμή. Σιγά σιγά αυτά τα δύο κράτη θα μπουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό μόνο σίγουρο είναι. Έχει ευθύνες. Νομίζω έχει και ο ίδιος ευθύνες, βέβαια. Αλλά εμείς ευθύνες που δεν θέτουμε το ζήτημα αυτό στον Κουντέρες. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει τεθεί ενώπιον του Κουντέρες από την πλευρά των Ελληνοκυπρίων, από την πλευρά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, επιτακτικά θέμα καταδίκης της τοποθέτησης των Τουρκοκυπρίων για τα δύο κράτη. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Γιατί κάτι τέτοιο βεβαίως θα το αντιλαμβάνονται κάποιοι ως ότι δυναμητίζει το κλίμα, ότι ουσιαστικά μια τέτοια θέση από τον Κουτέρες θα έθετε τέρμα στη διαδικασία που είναι από την εποπτεία του και από τη διαχείριση του, ξελοπλήρου διαχείριση του, σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού. Να μην συγκρίνουμε τα δύο προβλήματα, γιατί έχουν ουσιώδεις διαφορές, όπως για παράδειγμα αυτό, η εμπλοκή των ΗΠΑ στη διαδικασία επίλυσης του Παλαιστινιακού είναι ελάχιστη ως ασήμαντη, ανύπαρκτη σχεδόν. Διαδικασίες επίλυσης του Παλαιστινιακού είναι στα χέρια των Αμερικανών από χρόνια. Θυμάστε. Καμπ Ντέιβιντ και τα λοιπά. Ναι. Δεν είναι η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Κουτέρες. Ο Κουτέρες εκεί το παίζει περίπου ως η φωνή των αρχών των ΗΠΑ. Μπορεί, έχει το περιθώριο να το κάνει. Το ίδιο περίπου και με την περίπτωση της Ουκρανίας. Ούτε εκεί εμπλέκεται ουσιαστικά. Είναι άλλοι εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές. Είναι διαφορετικός ο ρόλος του Κουτέρες στον Παλαιστινιακό και από ό,τι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Γι' αυτό και τοποθετείται διαφορετικά. Αυτό που φοβάμαι όμως περισσότερο, αγαπητέ φίλε, εγώ, είναι αυτό που πολύ δύσκολα πίστηκε η κυβέρνηση να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, και το λέω με τα λόγου γνώσεων, γιατί έγιναν κατηδίαν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχουμε ως κίνημα οικολόγων βάλει μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση να τρέξει την υπόθεση με τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Και όταν αποφάσισε να τρέξει, είδαμε και αποτελέσματα, έτσι. Ναι, αλλά όπως σωστά σημειώνει στο χθεσινό του άρθρο ως ενέργεια στην Εφημερίδα Πολίτης, μέχρι σήμερα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχει στραφεί εναντίον Τουρκοκυπρίων ή Τούρκων σφετεριστών. Ενώ έχει όλες τις πληροφορίες στα χέρια της η κυπριακή κυβέρνηση. Ναι. Πιστεύω είναι επιλογή πολιτική αυτό που κάνει. Κυνηγάει, όσο κυνηγάει, γιατί τις περισσότερες φορές είναι από καταγγελίες που κυνηγήθηκε η αστυνομία και όχι αυτοδικαία και αυτόφορα. Κυνηγάει κυρίως Ευρωπαίους σφετεριστές που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν φυσικά και νομικοί λόγοι που το κάνει αυτό. Όμως, αυτό είναι, φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα αυτή τη συνάντηση, για μένα τουλάχιστον απόψε,
Φοβάμαι ότι στα πλαίσια και των πιέσεων που δέχεται και ο ίδιος ο Τατάρ, προχθές είχαν μια μεγάλη διαδήλωση από όλο αυτό το σύστημα των σφετεριστών της οικοδομικής βιομηχανίας στα κατεχόμενα. Είχε γίνει μια μεγάλη οργάνωση, μια μεγάλη διαδήλωση στα κατεχόμενα. Έχει ο ίδιος πίεση και ο Ερτογάν έχει πίεση από τους φίλους του, τους εργολάβους και τους developer. Λοιπόν, φοβάμαι ότι αυτό που θα φάσουμε απόψε ή από το πρωί δεν θα είναι ουσιώδη ζητήματα πάνω στη λύση του Κυπριακού ενώ στη διαπραγμάτευση. Κατά πάσα πιθανότητα θα πιεστεί η Κυπριακή κυβέρνηση στα πλαίσια των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και του εξευμενισμού του κλίματος. Να θα κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις κι άλλες. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Είναι δύσκολο να φανταστώ ότι ο Χριστοδουλίδης θα κάνει υποχώρηση στα λεγόμενα 3α του Τατάρ. Ναι. Όπως είναι πολύ δύσκολο να αντιλαμβάνουμε, δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο κατά τη δική μου την εκτίμηση, να υποχωρήσει ο Τατάρ από το θέμα της διπλής κυριαρχίας. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα χάσουμε ίσως την ευκαιρία, τη μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται να αλλάξουμε τα δεδομένα στο Κυπριακό, όπως διαμορφώνονται, σε σχέση με το περιουσιακό. Που ναι. Κάτι πάει να γίνει, κάτι ξεκίνησε να γίνει, αλλά είναι επίφοβο αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα, να σε ρωτήσω, εμείς πάμε και λέμε ότι υπάρχει ατζέντα. Έτσι είπε ο κύριος Στοδουλίδης. Ποιος σας είπε, λέει, δεν υπάρχει ατζέντα, άρα σημαίνει ότι υπάρχει. Όταν τώρα λέει δεν υπάρχει ατζέντα, εγώ λέω θα πάνε, θα κάτσουν, θα τα πούνε, θα φύγουν, δεν πρόκειται να βρεθεί κάτι, κάποια λύση, δεν θα ανοίξει χαραμάδα επανέναρξη συνομιλίων, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, πώς προχωράμε εμείς. Αυτό θα μας πρέπει να σας απαντήσει η πολιτική ηγεσία που συσκέπτεται στο Εθνικό Συμβούλιο, αν υπάρχει στρατηγική για την επόμενη μέρα και αν υπάρχουν σχεδιασμοί. Εξ όσων αντιλαμβάνουμε και εξ όσων και πληροφορούμε, φαίνεται ότι η στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία συμφωνούν η πλειοψηφία των κομμάτων, είναι να συνεχιστεί η πίεση προς την τουρκοκυπριακή πλευρά για να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μα δεν αρνείται ότι θέλει να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Τατάρ και η Άγκυρα. Εύκολα την επόμενη μέρα λέει είμαστε εκεί. Φτάνει να αποδεχτείτε ένα άλλο πλαίσιο επίλυση του Κυπριακού. Του τέστην τα δύο κράτη. Αλλάζει το τραπέζι, αγαπητέ. Δεν αλλάζει. Δεν είναι στο τραπέζι. Σε άλλο τραπέζι που θέλει σε να πάει. Σε άλλο τραπέζι είναι. Είναι το τραπέζι κυρωμένο ήδη από δεκαετίες και έφτασε η διαδικασία στη Γενέβη το 2017 και στο Γκραν Μοντανά τον ίδιο χρόνο το 2017. Υπήρξε και μια ενδιάμεση, για να μην λέμε ότι υπάρχει πλήρη στασιμότητα, υπήρξε και μια ενδιάμεση συνάντηση στη Γενέβη αρχές του 2021. Έτσι. Δηλαδή, απορώ από όλα που ακούω τους πολιτικούς αυτούς που είναι πιο έντονα εμπλεγμένοι ότι υπήρχε στασιμότητα. Πώς υπήρχε στασιμότητα. Άτυπη συνάντηση έγινε και αρχές του 2021 στη Γενέβη, από ό,τι θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, δεν είναι από τον Γκραν Μοντανά, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Έγιναν καλές συναντήσεις στο ενδιάμεσο. Δεν είναι κάτι το συνταρακτικό αυτό που γίνεται απόψε από το πρωί. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ξανά τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον και δεν έχει δώσει κανένα αποτέλεσμα. Πέρα από το να επιβεβαιωθεί η θέση της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της τουρκικής ηγεσίας, ότι έχουν αλλάξει την ατζέντα, έχουν αλλάξει τη μορφή λύσης του Κυπριακού. Και επαναλαμβάνω, είναι κρίσιμο να το καταλάβουμε αυτό, δεν το έχουν καταλάβει ως πολλοί, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα του Κυπριακού εις βάρος της Τουρκίας, λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει πλέον σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να μπαίνουν περιορισμοί. Δεν μπορούν από τη στιγμή που μπήκε η Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολό της, για να αλλάξουν πράγματα και να υπάρχουν οι λεγόμενες εγγυημένες πλειοψηφίες που ήθελαν παλιότερα οι Τούρκοι μεταμανίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό πλέον στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνει πρωτογενές δίκαιο. Κάτι πολύ, πολύ δύσκολο και εδώ αδύνατο να συμβεί. Δεν το δέχονται οι Ευρωπαίοι πρώτα απ' όλα. Συνεπώς, έχει αλλάξει η μορφή της λύσης του Κυπριακού λόγω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της τάσης του Κουτέρες και της διεθνούς κοινότητας. Έχουν χάσει και το χαρτί των παρουσίασης στρατευμάτων και των εγγύσεων. Όλα αυτά υπήρχαν στο σχέδιο Ανάν. Για αυτούς που νοσταλγούν το σχέδιο Ανάν, να θυμίσω ότι υπήρχαν και ο περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχέδιο Ανάν, υπήρχε και η παρουσία των στρατευμάτων, υπήρχε και η παραμονή των εγγύσεων. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα εις βάρος της Τουρκίας
λόγω των ιστορικών συγκυριών, αλλά και των κινήσεων που έχουν γίνει από τώρα. Αγαπητέ φίλε, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Και να ελπίζουμε όλα, αγαπητέ Ανδρέα. Μακάρι να γίνουν καλά. Έχουν φτάσει σε αυτό που ίσως να μην ήθελαν, να ζητούν δηλαδή τα δύο κράτη, τα χωριστά κράτη. Έτσι. Δηλαδή να έχουν το έλεγχο της Κύπρου μέσα από την παρουσία ενός προτεκτοράτου. Προφανώς έχουν το σχέδιό τους. Δεν είναι που τυχαία τώρα παίζει στο τραπέζι τώρα τα δύο κράτη. Δεν είναι τυχαίο. Αγαπητέ μου Γιώργο Περδίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα και καλό χειμώνα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.